Είναι αλήθεια ότι τον προτιμώ στα ταπί να τον βλέπω και να ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Αλλά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έγιναν κακά πράγματα εντός εισαγωγικών στη διάρκεια αγώνων στο Κιλκής, θες μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πιλίδης μετήχανε σε μία διαμαρτυρία καταλαμβάνοντας τα ταπί και εμποδίζοντας τους συναθλητές τους να αγωνιστούν. Μέχρι σήμερα, εγώ ως νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, θέλαμε να συγκεντρώσουμε δεν όλο το υλικό. Συγγνώμη, κύριε, γιατί... Θα σας πω τώρα αμέσως, κύριε Πιλίδη. Το 95% όλο το συγγνώμη, όταν υπάρχουν θέματα, πρέπει να... Μόλις ολοκληρώσει αυτό που θα πει. Αθλητές, πρώην προπονητές, ένας πρώην προπονητής εθνικής ομάδος, να έχουν καταλάβει τον αγωνιστικό χώρο. Στο πανελλήνιο του Κιλκής, με κάποια συγκεκριμένα συνθήματα που είναι αιτήματα από ό,τι καταλαβαίνω, δικά σας. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μελέκη. Αυτά τα αιτήματα τα έχουμε στείλει γραπτός χιλιάδες φορές και δεν έχουν. Στην Ομοσπονδία. Και δεν έχουν πάρει απάντηση, καμία απάντηση, ούτε πριν ούτε μετά. Ωραία. Ακούστε με λοιπόν τώρα. Ναι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι αγώνες. Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Το 95% και παραπάνω από τους αθλητές. Δεν βγήκαν να παλέψουν στους αγώνες. Οπότε αυτό που λέει ο κύριος δεν στέκει πουθενά. Στα πλάνα που βλέπουμε, Γιώργο μου. Και κοιτάξτε τα νέα παιδιά στις κερκίδες. Τα νέα παιδιά, μαθητές, τους βλέπετε. Λέει ψέματα αυτή τη στιγμή, παιδιά. Αυτό, Γιώργο, ήσουν εκεί όταν έγινε ήμουν αυτό. Εκεί, ναι, ήμουν εκεί. Ποιον προφυλακίζουν, εμένα. Δηλαδή, θα... Εκεί δύο προπονητές μεταξύ τους ήταν. Εκεί ήταν δύο προπονητές μεταξύ τους. Που είχαν δεν ξέρω κάτι προηγούμενα και κάτι τέτοιο. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με αυτό. Είναι δύο άτομα. Δεν ξέρω, μπορούν να πούνε ότι το έκανα, το δημιούργησα κι εγώ. Μπορώ να τα περιμένω όλα από. Όχι, όχι, θέλω να μου πεις εσύ ποια η δικιά σου άποψη. Ήταν δύο προπονητές. Ναι. Οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια, δηλαδή, ας πούμε, να το πούμε λαϊκά. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως είχαν πιαστεί, είχαν και κάτι δικά του. Άρα, συγγνώμη, είναι άσχετο. Δηλαδή, δεν διακόπηκαν οι αγώνες και για αυτό που βλέπουμε εδώ. Γιατί σίγουρα μετά από αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αγώνες. Δηλαδή δεν ήταν ένας λόγος αυτό που συνέβη εδώ που βλέπουμε. Αυτό ήταν τη δεύτερη μέρα κατά. Την Κυριακή, ναι. Το Σάββατο γιατί δεν έγιναν οι αγώνες. Ο κύριε Πελέκη, το Σάββατο γιατί δεν έγιναν οι αγώνες. Γιατί πάλι έγιναν όμοια επεισόδια. Να σας πω όμως, ήθελα σας παρακαλώ το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Μα λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Κύριε Πιλίδη, την πρώτη μέρα δεν έγιναν τίποτα τέτοιο. Είναι ψέματα. Ακούστε με, να σας πω το εξής. Πού έχει εμπλοκή ο Γιώργος? Ο Γιώργος δεν μετήχε σε κανέναν καυγά. Δεν μετέχει στον καυγά αυτό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε την κυρία Μαρουπά. Από το ψυχό μας ανταποκριτή, ναι. Απορώ που βάζετε το Μπιλίδη να αντιπαρατεθεί με το δικηγόρο της Ομοσπονδίας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα τέτοιο. Άλλα πράγματα. Σεβόμαστε πάρα πολύ τον Γιώργο. Μας έχει δοξάσει. Όχι, δεν τον σέβεστε. Μα τι λέτε τώρα, συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην πάλη. Είναι απαράδεκτο να τον βάζετε να αντιπαρατίθεται. Όχι, δεν αντιπαρατίθεται με κανέναν και είστε εσείς εδώ πέρα. Θα μας επιτρέψετε να ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς κάνουμε τη δουλειά μας. Και επειδή εδώ είστε τώρα, σας ζήτησε ο Γιώργος, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σέβεστε τον τηλεοπτικό αέρα σε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε και τον αντιπρόεδρο λοιπόν για να είμαστε ολοκληρωμένοι. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας όλο αυτόν τον καιρό. Έχουμε και τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας. Βεβαίως. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι τον Πιλίδη τον κυνηγάει η Ομοσπονδία εδώ και 1,5 χρόνο. Ο Πιλίδης ήρθε από τη Σουηδία με πρωτοβουλία του Χαβουζίδη, του προπονητή του. Προκρίθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο κύριος Θάνος του απαγόρευσε να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν δεν αλλάξει προπονητή και δεν πάρει τον κύριο Καρτάνοφ με τον οποίο συνδέεται προσωπικά. Ο Πιλίδης δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες καταλαβαίνετε ότι θέλει κάποιος τον προπονητή του να έχει για να αποδώσει σωστά. Ο Χαβουζίδης δεν ήταν επίσης προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν ήταν ένας άσχετος που τον έφερε ο Πιλίδης. Άρα υπήρχε όλη θέμα με τον προπονητή, κρίση, λοιπόν, λέτε εσείς. Όλη αυτή η κρίση πέρυσι επιλύθηκε με την παρέμβαση του κυρίου Καπράλου, του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Και πήγε με τον προπονητή του. Επιλύθηκε γύρω στα μέσα Ιουλίου. Ο Πιλίδης, ο κύριος Θάνος, δεν του έδωσε χρήματα για να πάει να προπονηθεί στη Σπάρτη που έστειλε την κυρία Περβολαράκη. Ούτε για αυτόν υπήρχαν χρήματα, ούτε για τον προπονητή του. Στην Κρήτη επίσης είχε πάει και προπονιόταν μόνο του αυτό το παιδί. Το φαινόμενο, ξαναλέω, Πιλίδης, ο οποίος έχει στην ηλικία των 21 ετών 9 μετάλλια παγκόσμια και πανευρωπαϊκά που δεν έχουν υπάρξει ποτέ ξανά. Μα γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα αυτή και είναι εδώ
κόσμο. Γιώργος. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι έναν έτοιμο πρωταθλητή, ο οποίος θα φέρνει ολυμπιακά μετάλλια για τα επόμενα 10 χρόνια, τον καταστρέφουν συστηματικά. Θα πρέπει εδώ για να είμαστε... Για τον λόγο που δεν ζυγίστηκε, λοιπόν, να σας πω. Ωραία, και μισό λεπτό. Πριν πείτε αυτό, μισό λεπτό, επειδή όμως όλα αυτά που λέει η κυρία Μαρούπα, θα πρέπει να έχουμε και τον αρμόδιο και θέλουμε... Να ολοκληρώσω, φυσικά, λέω κάτι άλλο, να ακούει αυτά που λέτε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Πάλης, να τον έχουμε να παρακολουθεί την κυρία Μαρούπα και συνεχίστε. Ωραία, έχουμε και τον κύριο Κωνσταφάλια μαζί μας, αλλά θέλω πραγματικά να ακούσουμε προσεκτικά την κυρία Μαρούπα. Παρακαλώ πολύ, καταρχήν για το λόγο που δεν έχει ζυγιστεί εκείνη την ημέρα. Σας ακούμε, η κατάσταση έφτασε λοιπόν εδώ που έφτασε, διότι εκτός των άλλων η Ομοσπονδία έχει αποκλείσει τον πραγματικό εκπρόσωπο των αθλητών, ο οποίος έχει επιβληθεί στις αθλητικές ομοσπονδίες με τον νόμο τον πρόσφατο του κυρίου Αυγενάκη, προκειμένου να λαμβάνει μέρος στα διοικητικά συμβούλια. Υπήρξε λοιπόν, φτιάχτηκε ένα σωματείο αθλητών πάλι. Αυτό, συγγνώμη, είναι πολύ εξειδικευμένο και δεν ενδιαφέρει το κοινό της δικής μας εκπομπής. Φτάσου ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Ωραία, δεν το καταλαβαίνω. Θα μας το εξηγήσει η γυναίκα. Μην τη διακόπτουμε συνέχεια. Πρέπει να τους δώσουμε το λόγο λίγο. Σας λέω λοιπόν ότι η Ομοσπονδία του κυρίου Θάνου επιλέγει μεταξύ αρεστών και όχι αρίστων. Όπως δεν ήθελε το Χαβουζίδη προπονητή στον Πιλίδη, όπως απειλούσε τον Πιλίδη να μην τον στείλει στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν δεν αλλάξει προπονητή, έτσι και το σωματείο και ο εκπρόσωπος αθλητών, ο κύριος Μανουηλίδης, δεν ήταν άρεστος και φτιάξαν ένα άλλο σωματείο, το οποίο δημιουργήθηκε 6 μήνες μετά. Στη συνέχεια, λοιπόν, ο παππούς του κυρίου Πιλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος στο σωματείο Μέγας Αλέξανδρος, όπου ανήκει και είναι αθλητής, ζητούσε επίμονα πίσω τα βιβλία από τον κύριο Θάνο, τα οποία του τα είχε παραδώσει για να τα τακτοποιήσει, όπως του είχε πει ο ίδιος, προκειμένου να μπορεί να πάρει κάποια επιδότηση από το Υπουργείο, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τελικά τα βιβλία αυτά ποτέ δεν τακτοποιούνταν και συνέχεια παρατηνόταν αυτή η δέσμευση του κυρίου Φωτιάδη, του παππού του Πιλίδη. Ζήταγε τα βιβλία, δεν τα ζήταγε. Τελικά ο παππούς του το Φεβρουάριο έκανε ένα εξώδικο στον κύριο Θάνο και απαιτούσε τα βιβλία του σωματείου πίσω. Και του εξηγούσε ότι θα πάει στα δικαστήρια αν δεν του τα δώσει. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι που πραγματικά... Λοιπόν, τώρα φτάνουμε στο κλειδί. Ναι, μισό λεπτό. Φτάνουμε στο κλειδί. Ωραία, πριν φτάσει στο κλειδί. Βάζουν λοιπόν, λένε στην πρώτη φάση, επιστρέφει από το Survivor ο Πιλίδης, του έχουν ετοιμάσει δίωξη, γιατί είπε ότι δεν έστησε αγώνα, ενώ για καταγγελίες του Κολιτσόπουλου για στημένους αγώνες, δεν τα ξέρουμε αυτά που λέτε, μάλιστα, δεν υπάρχει καμία διερεύνηση, και του λένε την ίδια εβδομάδα, έλα να αγωνιστείς. Το παιδί είχε πρόβλημα με το στομάχι του, ως γνωστόν, γι' αυτό είχε φύγει από το Survivor, δεν μπορούσε να πάει να αγωνιστεί και έκανε mail στην Ομοσπονδία και της ανακοίνωσε ότι έχω πρόβλημα υγείας, ακόμα δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να αγωνιστώ. Στη συνέχεια έγινε αυτό με τον παππού του και τι κάνει η Ομοσπονδία, δηλώνει μόνη της τον Πιλίδη ως αθλητή του Μέγα Αλέξανδρου. Ενώ ο Πιλίδης έχει ζητήσει να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν λειτουργεί νόμιμα, τα βιβλία δεν βρίσκονται στον πρόεδρο και ο πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει τη δήλωση συμμετοχής του Πιλίδη σε κανέναν αγώνα. Τον παγιδεύουν δηλαδή, λέτε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τον παγιδεύουν. Αυτό λέτε. Αυτό λέτε, τον παγιδεύουν. Τον παγιδεύουν, αυτό λέτε. Θέλουνε, όχι, πάνε να ξεπλύνουνε το πρόβλημα που έχει γίνει με τον Φωτιάδη, με τα βιβλία. Ότι ναι, τα βιβλία τώρα έχετε βάλει 4 επίθετα που δεν τα γνωρίζει το κοινό μας. Ο Φωτιάδης είναι ο παππούς μου που με έφερε στην Πάλη και είναι πρόεδρος του συλλόγου μου Μέγας Αλέξανδρος. Που πλέον πήρανε τα χαρτιά. Άρα γιατί δεν ζυγίστηκες. Γιατί δεν έχουν με τα χαρτιά του συλλόγου μας, ο σύλλογός μας λειτουργεί παράνομα. Μάλιστα. Και ζητάω πριν το κυλκίσει, συγγνώμη, ζητάω πριν το κυλκίσει την μεταγραφή μου σε άλλο σύλλογο. Πάω, παραδίδω τη φωτογραφία μου όπως πρέπει, κάποια χρήματα για το δελτίο, για να μου κάνουν μεταγραφή σε άλλο σύλλογο. Γιατί ο πρόεδρος δεν έχει τίποτα, κανένα χαρτί στα χέρια του να με δηλώσει. Και όπως ως γνωστόν πήγανε και με δήλωσαν μόνοι. Ωραία, να ακούσουμε τώρα τον κύριο Φάλια. Όχι, ο κύριος Πελέγκης θέλει να παρέμβει, η κυρία Μαρούπα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν εγώ ήμουν με το γιο μου εκεί και ήθελα την επόμενη μέρα πάντων εγγράψω σε ένα σωματείο, πάλι δεν θα πήγαινα φυσικά. Γιατί δεν μπορούν να βλέπουν. Όχι, αυτό που λέει είναι σημαντικό.
Και εγώ δεν και, και, και να καταλήξω και στο εξής. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δυστυχώς έχουμε υλικό ηχητικό. Συγγνώμη, θα στέλνατε εσείς στο γιο σας, σε αυτή την πάλη που δεν στέλνουν τον πυρί στους αγώνες, που δεν τον στέλνουν τον προπονητή τους αγώνες. Συγγνώμη λίγο. Εγώ κλείνω με μια κουβέντα. Που πέφτει ξύλο και υπάρχουν μπραβιλίκια, να το πω απλά. Εγώ κλείνω με μια κουβέντα. Εγώ κλείνω με μια κουβέντα, σας παρακαλώ. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Δεν είπα ποτέ ότι δεν έβρισα. Δεν είπα ποτέ. Αν έκανε λάθος, αν έκανε λάθος. Εγώ δεν ξέρω, σαν εσάς δεν λέω. Ψέματα δεν λέω. Κάτι που έχει γίνει θα πω ότι έχει γίνει. Πρέπει να είναι στα ταπί και όχι με τη δικηγόρο. Να μας μιλήσει να μας φέρει μετάλλια. Να σας εδώ είμαστε οι αγκαλιά της ομοσπονδίας. Δεν τον αφήνετε, κύριε λοιπόν, ακούστε, εδώ, εδώ βλέπετε πάρα πολλά θέματα με τις νομικές διαδικασίες. Ναι, στον αθλητικό δικαστή, στον αθλητικό εισαγγελέα, αυτή τη στιγμή, κυρία Μαρούπα, ακούστε, τα θέματα της ομοσπονδίας, ποιος είναι πρόεδρος, ποιος κινεί τα νήματα και όλα αυτά, είναι ουσία για εσάς. Ακούστε λίγο για το τηλεοπτικό μας κοινό. Ακούστε με λίγο για το τηλεοπτικό μας κοινό. Δεν μας ενδιαφέρουν, υπάρχουν αρμόδια όργανα. Θα πάτε εκεί και θα τα λύσετε. Το θέμα είναι ο Γιώργος, λοιπόν. Γιατί δεν πηγαίνουν στους αγώνες, στους μεσογειακούς. Σας παρακαλώ, θέλω να πω γιατί παρεμπόδιση των αγώνων που είπατε, η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας λέει καμία παρεμπόδιση αγώνων. Τα παιδιά βγήκαν αμέσως, απήχαν οι αθλητές από τους αγώνες, εκφωνήθηκαν όλα τα ονόματα, ήταν η αστυνομία στο Κιλκής μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το παρακολούθησε, δεν παρεμποδίστηκαν οι αγώνες, αλλιώς θα είχε συλλάβει όσους είχαν παρεμποδίσει. 372 αθλητές από τους 374 δεν έλαβαν μέρος στους αγώνες. Και επίσης το επεισόδιο που συνέβη με τον κύριο Καρτάνοφ, ας ερωτηθεί και ας βγει να μιλήσει ο κύριος Καρτάνοφ. Ωραία. Τι έκανε και πώς προκάλεσε όλη αυτή τη δίνη γύρω. Μα τι λέτε τώρα, να πει ο κύριος Καρτάνοφ τι έκανε τον προφυλάκη. Τι έκανε, σας είπα. Τι έκανε μεταξύ τους. Ο Πυρίδης τι σχέση έχει με τον προφυλάκη. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω για τους μεσογειακούς αγώνες. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε για το Κιλκής, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεν έχουν καμία σχέση με τους μεσογειακούς αγώνες από την ώρα που οι αγώνες, από τους αγώνες απήχαν οι αθλητές και δεν ολοκληρώθηκαν. Είχαν υποχρέωση λοιπόν να στείλουν η Ομοσπονδία τους καλύτερους αθλητές που έχουν ως εθνική ομάδα και από αυτούς δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί ο Πυλίδης. Είναι αδιανόητο να ότι καταστρέφουν λοιπόν, τώρα, τον Πυλίδη το από παγκόσμιο πρωταθλητή. Αφού θα πάει λοιπόν σε χώρα αυτό του εξωτερικού για να... Κυρία Μαρούπα, επειδή τον εκδιώκουν με τα μανίας. Σας παρακαλώ λίγο, επειδή έχουμε τον κύριο Φάλια μαζί μας, η ερώτηση, επειδή θέσαμε το θέμα και είναι γιατί δεν πηγαίνει ο Γιώργος στους μεσογειακούς αγώνες, αυτή είναι και η ερώτηση που θα θέσουμε σε εσάς, κύριε Φάλια, τώρα. Για ποιο λόγο ο Γιώργος δεν θα πάει στους μεσογειακούς αγώνες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω στείλει email για τον λόγο που δεν έχω δει. Άκου, πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες. Εδώ πρέπει να μιλήσει. Μισό λεπτό, εντάξει, θα μιλήσει, αλλά μετά θα μιλήσει και ο Γιώργος. Μα όταν, συγγνώμη λίγο, όταν έχω στείλει email στην Ομοσπονδία και έχω 50 φορές που πήγα στο γιατρό, τα πάντα, ότι λόγω της υγείας μου έφυγα και από το παιχνίδι και δεν συμμετείχα στους αγώνες. Τι είναι ο λόγος να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Που λέτε ότι δώσατε και δεν τρέπεστε. Ωραία, αυτό 26.000 είναι ουσία. Μισό λεπτό. Κύριε Φάλια, λέτε κυρία Μαρούπα, μην υποκαθιστάτε τους ρόλους μας. Λέτε λοιπόν ότι αυτό έχει πολύ ουσία. Ότι η Ομοσπονδία, το κάνατε γραπτός, κύριε Φάλια, έχει δώσει στον Πυλίδη 150.000 ευρώ Παναγία μεταξύ μου άλλων. Καλά. Χωρίς παρακαλώ. Κύριε Φάλια, πείτε. Κυρία Μαρούπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μαρούπα, ας τον αφήσουμε να μιλήσει. 150.000 ευρώ θα αφορούν συμπληρώματα διατροφής, γιατρούς, αποστολές στο εξωτερικό, προετοιμασίες ποτέ και αγώνες. Ποτέ δεν είχα γιατρό. Ποτέ δεν είχα γιατρό. Τελειώσει, Γιώργο. Σας παρακαλώ. Πότε είχα με τον ψυχοθεραπευτή μου και δεν το ξέρω. Τι λέμε τώρα. Μέσα στα μούτρα μας. Μα λέει ψέματα μέσα στα μούτρα μας. Είχα εγώ γιατρό. Έχω πληρώσει τα δικό μου τα λεφτά για τους γιατρούς μου. Έσπαγα τα πλευρά μου, έσπαγα τα γόνατά μου. Μα λέει ψέματα ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ τώρα. Μα λέει ψέματα αυτός εδώ ο άνθρωπος που δεν τον γνωρίζω καν. Πρέπει να υπάρχουν παραστατικά. Σας παρακαλώ πραγματικά. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω. Άμα είναι να λένε ψέματα. Αφήστε με να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν τρελαίνω. Πετρώ και δίκαιο μου το καταλαβαίνετε. Εγώ έχω γυρίσει από το Survivor. Έκανα τις 4 μήνες τώρα αυτή τη στιγμή λιώνω όλη μέρα στην προπόνηση και όποιος με παρακολουθεί στα social θα το καταλάβει. Δεν με στέλνουν στους αγώνες και θα βγει αυτός να μου πει κάτι. Πραγματικά, με τι λόγια να τους χαρακτηρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Κύριε Πυλίδη,
Γιώργο, μην με λέτε καν με το όνομά μου, δεν θέλω να μιλάω καν μαζί σου. Βγαίνετε και μου λέτε ότι είχα γιατρό. Πού ότι είχα γιατρό και δεν το ξέρω. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση. Κύριε Φάλια. Είχα γιατρό, ψεύτη. Κύριε Φάλια, για τις 150.000 ευρώ πρέπει να υπάρχουν παραστατικά. Χωρίς την παρέμβαση, κυρία Μαρούπα. Τα 150.000 ευρώ, τι παραστατικά έχουν. Ποιο τα έφαγε να μα πει τα 150.000 ευρώ καλύτερα. Ποιο σωστό είναι αυτό. Τι παραστατικά υπάρχουν που να φαίνονται ότι πήγαν στον πιλί. Γελά κιόλα. Όχι, όχι, παιδιά. Δεν τρέπεσαι. Σα παρακαλώ. Γιώργο μου, ήρεμα. Όχι. Έχει αρχίσει. Δεν χρειάζεται να είναι άλλο. Φύγε, Γιώργο μου. Και δεν θέλω καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Θέλω να ηρεμήσει. Χωρίς ψέματα. Άμα θέλετε να ηρεμήσετε, δεν μπορώ να βγάζω έναν άνθρωπο που δεν τον ξεπρόκειται, να τον βλέπω. Σα τορκίζομαι. Άκουσε με, αγαπητέ. Αντιπρόεδρο τη Ομοσπονδία. Κάθε μέρα αλλάζουν του αντιπρόεδρου. Εγώ πριν δύο εβδομάδες γνώρισα τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία μα. Πλάκα μα κάνετε τώρα. Και θα μα πείτε, θα μου βγουν και θα μου βγουν εμένα κάτι που έχω δώσει τη ζωή μου σε αυτό το. Όχι, καραγκιόζιδε. Το ίδιο γινόταν πριν του Ολυμπιακού Αγώνε. Όταν εγώ ετοιμάζομαι στου Ολυμπιακού Αγώνε χωρί προπονητή και τώρα θα μου πείτε τελευταία στιγμή πήγαινε στου αγώνε. Να σου πω τι εγώ πώς θα προετοιμαστώ, μπορεί να μου πει κανένα. Να σου πω τι λένε στην Ομοσπονδία. Γιατί εγώ οι απαταιώνες δεν ξέρω τι λένε και δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρουν. Ξέρω με κάτι. Είσαι ακόμα 22. Δεν είσαι καν στην κατηγορία ακόμα των 22, ανδρών. Ρε, πρέπει έχω να είσαι στο ταπί. Έχω παγκόσμιο ρεκόρ στα 22. Μη χάνεις, ναι, είσαι παγκόσμιος. Τρομερός αθλητής, με τρομερό ταλέντο. Σας παρακαλώ, θέλω να σηκωθώ να φύγω. Όχι, πραγματικά την αγάπη του κόσμου την έχω δει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά. Τώρα δηλαδή, εγώ δεν θα πάω στου Μεσογειακού Αγώνε. Και ποιο θα μου το καλύψει αυτό το. Έχετε λάθει με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε ακούσει έτσι πολλού αθλητέ από διάφορα μετερίζια, α πούμε, να έχουν διάφορα προβλήματα. Α υπάρχει διαφάνεια τέλο πάντων στα πράγματα, αν γίνεται. Οι αθλητέ μα χρειάζονται ανθρώπου να του συμβουλεύουν, να του στηρίζουν. Οι αθλητές μας, αλλά χρειάζονται ανθρώπους που να τους κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Και μετά μας κάνουν με τις παγκόσμιες ή ολυμπιακές διακρίσεις τους να δακρύσουμε και να ξαφνικά από εκεί που είμαστε, ξέρω εγώ, σκορποχώροι, να είμαστε όλοι ενωμένοι κάτω από τη σημαία μας. Και αυτό ήθελα να πω. Και να κλείσει έτσι αυτό, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι...